Για εμένα, εσένα. Αυτό που, το συμπέρασμά σου δεν ήταν η αλήθεια. Δηλαδή, ήταν ένα δικό σου συμπέρασμα. Ε, καλά, και το συμπέρασμά σου με το Δήμο πάλι δεν ήταν δικό. Αλλά μου το μετέφερε διαφορετικά. Οπότε... Επίσης, δεν υπόθηκε ποτέ αυτό που είπες. Δεν είπα ποτέ έξω ότι ο Δήμος θα ξεμπροστιάσει όποια πόλη. Το είπε. Το ξεμπροστιάσει έχει χρησιμοποιηθεί μία φορά από σένα όταν ήταν τότε με την. Ναι, και πάλι το είπε. Ανδριάν. Όχι, να μην μπερδεύουμε τις λέξεις. Δεν είπα ότι θα ξεμπροστιάσει κάποιο. Off camera είπε. Δεν είπε μπροστιάσει. Όχι, για το θέμα. Το ότι εσύ είπε ότι ο Δήμος είπε ότι άμα δεν πει ίδια ποια είναι θα την ξεμπροστιάσει. Ναι. Δεν είπα ξεμπροστιάσει. Το είπε έξω. Ήμασταν έξω και είπα ότι απλά να ξέρετε ότι ο Δήμος μου είπε ότι έτσι κι αλλιώς θα αποκαλύψει. Όχι. Ποια κοπέλα είναι. Οπότε απλά να το ξέρω ότι όποια το είπε θα έρθει. Πώς το είπε. Μα, έξω βλέπετε. Καθόμασταν, ρε. Ναι. Ναι, έξω καθόμασταν. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Ας νομίζει ο καθένας ότι είπε ότι τον βολεύει. Ναι, καλέ. Δεν έχω ανάγκη. Πραγματικά δεν θέλω να ανακυκλώσω άλλο ζήτημα από το παρελθόν. Εμείς λέμε τώρα για τις ψήφους ότι. Αλλιώς δεν θα το έκανες. Γιατί να με πιάσει και να μου πει δεύτερη ευκαιρία. Η γνώμη σου. Δεν θα την αλλάξω. Η γνώμη σου. Ωραία, όχι, εγώ θέλω να μάθω γιατί. Νιώθεις άσχημα που της έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Νιώθεις ότι πιέστηκες. Όχι, δεν πιέστηκα για κάτι. Και ούτε της είπα ψήφισέ με, της είπα επειδή εκείνη την ημέρα είχαμε κάνει μια τεράστια συζήτηση και είχαμε ανοιχτεί πάρα πολύ μια στην άλλη και όντως με βοήθησαν πάρα πολλά πράγματα που είπαμε. Της λέω, αν μετά από αυτή την συζήτηση που κάναμε κρίνεις ότι έχω αδικηθεί και ότι. Καμία σχέση, ούτε καν. Όχι, ούτε καν. Σου είπα ότι άμα κρίνεις ότι θες να μου δώσεις μια ευκαιρία. Ούτε καν. Μπορείς, σε παρακαλώ, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Μπρο. Δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Σε παρακαλώ, μπορείς να με ψηφίσεις γιατί ξέρω ότι θα φύγω. Okay. Και πες την αλήθεια. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Εντάξει, λες ψέματα τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να κάτσω να ασχολούμαι άλλο μαζί σου, αλήθεια. Λες ψέματα. Δεν μπορώ να κάτσω. Εντάξει, και εγώ έδωσα ευκαιρία σε έναν άνθρωπο και μου έχεις αποδείξει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είσαι ο άνθρωπος εδώ πέρα που μας λες να μην λέμε ψέματα και λες όλη την ώρα. Α, ναι, ψέματα λέω. Ψέματα λέω. Για την ευκαιρία. Για την ευκαιρία που έδωσα. Ναι, εντάξει, απλά δεν μου είπες ποτέ. Εγώ θα σε ψήφιζα, ας πούμε. Από μόνη μου. Και δεν το νομίζω μου το έχεις πει αυτό. Ποιο. Ότι είχατε μια συζήτηση και της είπες να σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Σου, και της είπα να μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σαν άνθρωπο μπορώ να σου δώσω. Άμα θέλεις, λέω σήμερα, που έχουν γίνει και όλα αυτά, αν θέλεις δώσε μου μια δεύτερη αυτό ευκαιρία. Που λες δεν της είπα ποτέ, εγώ εκεί πέρα διαφωνώ, ότι στα δεν λόγια. Της είπα ποτέ σε πα... Ναι. Δεν τη ζήτησα τη δεύτερη ευκαιρία και εγώ ναι, την ψήφω εννοούσα, αλλά δεν υπόθηκε ποτέ από το δικό μου στόμα. Σε παρακαλώ, ψήφισέ με γιατί φοβάμαι ότι θα εσύ φύγω. Εσύ γιατί ήθελες ψήφο, δεν κατάλαβα. Γιατί ένιωθε θα φύγει. Αφού με έπιασε και μου είπε, ξέρω ότι θα αν φύγω. Ήταν, παιδιά, ξέρω αν ότι θα ήταν, φύγω. Επειδή δεν μου αρέσει αυτό που πάει να φανεί. Δεν είναι ότι πήγα να στήσω ψηφοφορία ναι, για να λέω. Μείνω. Γιατί γι' αυτό το λόγο δεν μίλησα ούτε σε σένα, ούτε στην Εμίλη, ούτε ναι, σε γιατί αυτό σε ρωτάω, γιατί ζήτησες ψήφο. Γιατί. Δεν είναι ότι ζήτησα ψήφο. Με ισοτηρία αισθάνθηκα ότι κατάλαβε εκείνη την ώρα ότι σε κάποια πράγματα έχω αδικηθεί. Άρα και την ψήφο την ήθελες για να μην φύγει. Να μείνει στο παιχνίδι. Έτσι, για να μου δώσει την ευκαιρία να αποδείξω ότι όντως δεν είναι αυτά. Να μείνει στο παιχνίδι. Δεν ισχύουν αυτά που λέγονται αυτό. Για μένα. Να μείνει στο παιχνίδι. Αυτό ήθελες. Αυτό βγάζει το νόημα. Να μείνει στο παιχνίδι για να αποδείξει. Δεν διαφωνώ με το συμπέρασμα. Διαφωνώ με τα λόγια. Απλά με έπιασες και μου είπες, ξέρω ότι θα φύγω, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Το θυμάσαι αυτό. Θυμάσαι ότι το είπες. Πες την αλήθεια. Εντάξει, άμα δεν τα πούμε όπως θες, δεν θα ηρεμήσεις. Εσύ απλά θέλεις να βγεις διαφορετικά. Δεν θέλω να βγω διαφορετικά. Αλήθεια. Δεν, μα, τα παραδέχομαι ότι έχω κάνει, όπως και για το εσύ Δήμο. Το είπα ότι έχω συμφωνήσει και ότι έχω πει αυτά. Όχι, που απλά πας στη συζήτηση. Εκεί που θες, τα πας όλα εκεί που θες, τα λες διαφορετικά. Εντάξει, ναι. Γιατί μα το είδα πολύ το επεισόδιο. Twitter διαβάζεις δεν και τα επαναλαμβάνεις εδώ μέσα. Δεν διαβάζω Twitter. Εντάξει. Είδα τα facts. Εγώ το ζω, σας γνωρίζω εδώ και εσάς και τα αγόρια και ό,τι γίνεται έχω την εικόνα που αποκτώ εδώ. Εσύ Νίκο, με τι ασχολείσαι, εκτός που σκασκαντέρ. Είμαι προπονητής σχέσεων και αυτοεξέλιξης. Θα με αυτοεξελίξεις. Ξέρω που να μην πάω. Αυτοκαταστροφής ήθελα να πω. Πάρτο! Πάρτο! Σε πέτανε. Σε πέτανε. Με αγάπη. Το αλλά είπαν με ευγενικό, δεν μπορώ να πω κάτι κακό. Μπορεί να λέγαμε ότι είναι διαβασμένο. Ναι, διαβασμένο να πω αυτό. Αλλά δεν θες, αλλά με αυτή την απάντησή σου, μόλις είπες πως δεν θες σχέση, θες κάτι το... Όχι, είπα ότι ξέρω που δεν θα πάω. Σε σένα εννοώ. Ήταν αστείο, επειδή είπε είσαι ερωτικό κασκαντέρ. Αν διαλέξει κάποιον άλλον προπονητή. Νίκο, γενικά το έχει πρέπει να στα εξηγώνει. Τώρα το πήρα. Ναι. Είναι λίγο. Εσύ Δήμο. Όχι με τα τατούι αυτών των συνδέσμων. Με επιχειρήσει. Απλά δεν έχω αφιερώσει το. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.
Έχω φύγει από το μοντέλο όλη μέρα σε μια επιχείρηση και... Δουλειά. Έχω αποβάλει τη δουλειά από πάνω μου, δηλαδή. Την έχω αποβάλει. Και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό. Το έχω κάνει. Και εσύ αυτό θες, ε. Ναι. Ποιος θέλει να δουλεύει. Φαίνεται, φαίνεται. Υπάρχει άνθρωπος να θέλει να δουλεύει. Άλλες στάσεις του σώματος. Τα παρατηρούμε όλα. Έχουμε μαζευτεί όλοι οι δουλευταράδες εδώ πέρα. Εγώ το έχω καταλάβει. Κανένας. Νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε αποβάλει αυτό. Τη δουλειά σαν δουλειά. Ότι πρέπει να είσαι το 8ωρό μου και αυτά. Δεν, νομίζω είμαστε πιο. Έτσι, πλέον free νομίζω αλλάξαν τα πράγματα. Πλέον ο κόσμος έχει πιο πολλές επιλογές. Πλέον είναι τα social media. Πολλούς τρόπους να έχει εισόδημα. Συγγνώμη. Έχει πολλούς τρόπους ένας άνθρωπος πλέον να έχει εισόδημα. Ναι, δεν είναι αναγκαίο να έχεις μια δουλειά 8 με 5 για να έχεις ένα βασικό μισθό για να έχεις ένα εισόδημα πλέον. Συμφωνώ. Εσύ πρόδρομε. Εγώ λοιπόν ασχολούμαι και εγώ με την εστίαση. Σερβιτόρος ήμουν σε μαγαζιά. Μόντελινγκ, γυμναστική, αυτά. Και είναι και μαθητής του Νίκου. Και είμαι και μαθητής του Νίκου. Επειδή ήθελε να μην στο πει, ναι, το λέω εγώ. Ισχύει, ισχύει. Είναι μαθητής του είμαι Νίκου. Είμαι εκπαιδευόμενος. Αλλά δεν έχουν πάει και τόσο καλά τα so μαθήματα μέσα. Έχω ένα παράδειγμα, να δω πώς θα εξελιχθεί. Και μετά θα δω. Εντάξει, είναι μαθητής μου, αλλά εάν. Δεν τα παίρνει τα γράμματα. Εάν σε επιλέξει, εάν σε διαλέξει, τότε θα έχει δική του. Δικιά του. Εγώ όντως δεν βλέπω τα επεισόδια, δεν θέλω. Γιατί δεν είναι. Δεν. Κι εγώ έχω δει πράγματα που δεν μου άρεσαν, αλλά δεν θα έρθω δύο εβδομάδες μετά το να κάτσω να τσακωθώ π.χ. με τον Δημήτρη, γιατί είδα κάτι που είπε δύο εβδομάδες πριν. Ή με τον Νίκο. Δεν. Εγώ. Άμα τα λέει πίσω από την πλάτη σου όμως. Εμένα ο Νίκος, ας πούμε, μου είπε ότι το είχε δείξει η τηλεόραση. Ναι. Ότι πάτησε τη φωτογραφία μου και την έριξε μέσα στην πισίνα. Αυτό όταν το είδα σε επεισόδιο, δεν μου άρεσε. Αλλά αφού δεν το είδα τότε που έγινε, να του πω τότε ότι δεν μου άρεσε, δεν θα έρθω μετά από 5, 10 ή 2 μέρες να του πω «Α, τότε που είχες ρίξει τη φωτογραφία μου στην πισίνα μου φάνηκε». Εμένα σε... ότι δεν μου αρέσει, πάντως το λέω. Εντάξει, εγώ θα το πω τότε, δεν και κατάλαβα. Και επίσης, εσύ, αυτό, σε ψηφίζω και μετά πας με ψηφίζεις αρνητικά, ρε φίλε, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, αυτό, τι να, πώς να το σχολιάσω. Πώς να το σχολιάσεις, ότι βγήκες, ναι. Εκείνη την ημέρα στο πριν καλά, είπες κάποια πράγματα. Η αιτιολογία σου ήταν διαφορετική. Okay. Η αιτιολογία σου ήταν διαφορετική. Δεν είπες γι' αυτό. Επειδή είμαι πιο κοντά με τα άλλα κορίτσια. Okay. Άμα ήθελες και ψήφο. Okay. Άρα το έκανες για να καλύψεις το σου. Κάνεις πάρα πολύ για να παραμείνω στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, διώχνουμε τη Σωτηρία. Ρέλες, ότι είναι άναλυτη. Ξέρεις κάτι, Σωτηράκι, πάρ' το όπως θέλεις. Δεν τα παίρνω όπως θέλω. Βλέπω τα γεγονότα. Ωραία, βλέπεις τα γεγονότα. Αν μου έχεις και το ειρωνικό ύφος που μπορώ να πάρω κι εγώ. Ερώτηση. Ποια να ψήφιζε. Ψήφιζε όποια θες. Ποια να ψήφιζε. Όχι, δεν είναι ψήφιζε όποια θες. Έχεις θέμα με την ψήφο μου. Τι σχολιάζεις. Ναι. Ότι από όλα αυτά έγινε. Γιατί εγώ σου ψηφίζω θετικά για να μην λες να σε δώσω δεύτερη ευκαιρία. Έγινε αλλά παρόλα έγινε. Αυτά η νίκη να μην ψηφίσουμε. Ωραία. Θετικά. Ποτέ τη Σωτηρία. Τι. 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 Δεν άκουσα την αλλά εσύ, εγώ να σε ψηφίσω να σου δώσω δεύτερη ευκαιρία για να παραμείνει στο παιχνίδι. Εσύ παρόλα αυτά και με ψηφίζει αρνητικά. Δεν με νοιάζει ψήφο σου. Ξέρω ότι θα παίρνω αρνητικές ψήφους. Γιατί στα τέτοια μου, άμα με ψηφίσει δεν όχι. Φαίνεται, αλλά ναι. Πίστεψέ με, είναι. Δεν φαίνεται, αλλά ναι. Πίστεψέ με, σε γράφω, αλήθεια. Άρα γιατί το σχολείο. Γιατί είσαι διπρόσωπη με αυτό δεν που κάνει. Σε παρακαλώ, ψηφίσέ με για να μου δώσει δεύτερη ευκαιρία. Και μετά ψηφίζω στην τυρία γιατί δεν είμαι, κοντά, είμαι πιο κοντά με τι άλλε κοπέλε. Ψήφισε γλυκερία γιατί θέλω να δώσω. Μπορεί να πει ψηφίζω γλυκερία γιατί. Ας πάει καμένη ψήφος. Ναι. 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 Και... με την καμένη θέλω, ψήφο παραλίγο. Είχε βγει με, με καμένη ψήφο είχε βγει με τρεις γλυκερία και παραλίγο να ήταν υποψήφια. Απλά πες ότι θέλεις να φύγω από το παιχνίδι. Δεν θέλω να φύγεις από το παιχνίδι. Απλά σε ψηφίζω γιατί είμαι πιο κοντά με άμα νομίζεις ότι θέλω να φύγεις κάνεις λάθος. Νομίζω. 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 Κοίτα. Νομίζω. Από τις κοπέλες εδώ είσαι η μόνη που δεν εμπιστεύομαι. Ναι. Οπότε από τις άλλες τέσσερις κοπέλες που βλέπω εδώ, ναι, αυτή τη στιγμή να έπρεπε να ψηφίσω. Πάλι σένα θα ψήφιζα. Τέλεια αιτιολογία. Αν μου κάνει κάτι η Ανδριάννα, χειρότερο θα είναι η Ανδριάννα. Άμα μου κάνει η Έμιλη, θα είναι η Έμιλη. Το μόνο σίγουρο είναι θα γελάσουμε πολύ εδώ πέρα. Σίγουρα. Γελάμε. Πολύ βλάκα. Εμείς από εδώ γελάμε. Έχει τρομερό γέλιο, ρε. Εμείς γελάμε σίγουρα. Ναι, η Σωτηρία μου φαίνεται πολύ γλυκούλα, πολύ καλή. Αγαπημένη είναι τη κόρη τη αδερφή μου. Είναι 11. Την αγαπάει, τη λατρεύει. Αυτό είναι το fan club σου, Τρία. Δεν είναι κάτω. Είναι 8 με 11. Εντάξει, Ρετζί. Δεν το ξέρω αυτό. Εσύ ξέρεις καλύτερα από εμένα, σίγουρα. Απλά ξέρω ότι η Φωτιάνα την αγαπάει. Εσένα, εντάξει.
Νικό μου. Γιατί, γιατί ρε. Είναι πολύ Κύπροι, κανονικά πρέπει να όταν το γνωρίσεις, είναι συμπαθητικό παιδί. Παίρνω όχι μόνο σου. Μα φαίνεται ότι συμπαθητικό, όταν δεν μιλάει. Έλα, εντάξει. Γιατί, λες είναι μαλτή. Όταν κάθεται έτσι είναι πολύ. Όταν σκέφτεται. Έτσι να είσαι. Κάνει το άλλο εκείνο με τα πόδια εδώ. Τι να πω εγώ τώρα. Γυναίκες μιλάνε, μιλάνε. Δουλειά μου. Καλά τα λέει πάντως. Δεν έχει πει κάτι. Καλά τα λέει. Κάτι, καλά τα λέει. Ας πολύ δούμε εύστοχα είναι. Εάν τα κάνει και καλά. Oh! Καλή απάντηση. Λογικά για να τα ξέρω τα κάνω. Όχι, όλοι μιλάμε. Λόγια, αυτό νομίζω πρέπει να το μάθουμε από πρώτο χέρι εμείς. Ναι. Δεχτώ. Σεβαστώ, δεχτώ. Θα τα δείτε. Εσύ έπρεπε, ρε παιδί μου, ήρθες απ' έξω τώρα, έπρεπε να μας, κάτι να μας πεις έτσι, να μας ξυπνήσεις, ας το πούμε έτσι, κάποια πληροφορία, κάτι που έχεις δει, κάτι που σε απασχολεί. Αλλά δεν παρακολουθεί. Εμείς θέλουμε να σε δεν γνωρίσουμε. Δεν το βλέπει, ρε, εσύ. Δεν το βλέπει, μπρο, δεν ασχολείται κάτι με εμάς. Κάτι έχεις, ρε φίλε, είμαστε πλεμπέοι. Είδα αποσπάσματα, αλλά γενικά δεν θεωρώ ότι κάποια μου γνώμη θα σε ωφελέσει σε κάπου. Α, γιατί... Γι' αυτό. Γιατί πιστεύω ότι δεν έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα, ούτε το τι γίνεται. Θα δεις, θα δεις. Και αλλιώς μπορεί να τα βλέπεις έξω και αλλιώς να είναι μέσα. Μπορεί να τα ζήσεις διαφορετικά, ναι. Ναι. Εσείς να μου πείτε, λες, έχετε κάτι να με συμβουλέψετε. Όχι, να είσαι αυτό σου και να το ζήσεις. Είναι μια εμπειρία. Και να είσαι όσο πιο άνετη. Ήρθε η Μαρίνα να φύγει η Μαρίνα. Από εκεί προς υπάρχουν πολλά περίεργα αρπετά, θηλαστικά. Είναι λίγο εμπολεμιζόμενοι όταν πας στο άλλο σπίτι. Δεν ξέρεις, μπορεί να σε δαγκώσουν, μπορεί όχι. Μπορεί να σε αγκαλιάσουν. Καλά, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι. Γενικά τα πάω καλά. Με τους ανθρώπους γενικά. Ελπίζω. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Αυτό λέω τώρα. Ελπίζω. Είπες τη λέξη κλειδί. Ναι. Θέλω να καλέσω στο κόκκινο δωμάτιο τον Γιώργο. Αν δεν πιέσει ένα κόκκινο δωμάτιο, αυτοκτόνησε μόνο σου και να κρεμαστεί εκεί πάνω. Τράβα από πάνω και φούνταρε, μπρο. Γιατί ρε. Γιατί έδωσες πολύ, έκανες πολύ έντονη προσπάθεια. Προσπάθησα. Γιατί άμα δεν σε καλέσει στο κόκκινο δωμάτιο, τι νόημα έχει. Όχι, δεν προσπάθησες, ρε. Ναι. Πού να με δείτε να βρεις αυτό το κανονικά. Γι' αυτό είναι, γι' αυτό με αγχώνει. Πάντως πολύ όμορφο το κορίτσι. Ναι ρε. Και ωραία ενέργεια. Κρυαρίστηκε, ωραία. Μια ακόμα τέτοια να έρθει και το παιχνίδι φτιάξει. Είναι energy. Μια ακόμα τέτοια να έρθει και θα φτιάξει το παιχνίδι. Είπε ο μικρός γήπας.